Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Φέτος το πρωτάθλημα, από ό,τι φαίνεται, είναι, δεν μπορείς να κερδίσεις κάποια ομάδα εύκολη. Έτσι, είναι καλά, όλες οι ομάδες παίζουν όλοι για το πρεστίζ της ομάδος, για το χωριό τους, για το καθένας, για το άτομό του. Και αν δεν προσέχεις, αν δεν είσαι έτοιμος και λίγο υποτιμήσει τον αντίπαλο, μπορεί να πάρει ζημιά από το οποιοδήποτε αντίπαλο παίζεις. Θέλουν προσοχή όλα τα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό να υπάρχει ανταγωνισμός και να μην μπορούν οι ομάδες να περνάνε εύκολα, ναι, και να τερματίσει κάποιος εύκολα στο πρωτάθλημα πρώτος. Για να είμαστε κοντά όλοι εκεί πέρα, να κοιτάξουμε όποιος είναι πιο καλά από θέμα προπονήσεως και από θέμα φυσικής κατάστασης και λίγο τυχερός να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ξεκινώντας βέβαια εφέτος, νομίζω ότι από τις διαθέσεις που είχε η διοίκηση και το προπονητικό team, από αυτές τις κινήσεις μεταγραφικές που είδαμε, νομίζω ότι η ΑΣΥ γωνιά, τη φετινή χρονιά, έδειξε υψηλούς στόχους για το φετινό πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Όχι, υψηλούς στόχους, ναι, έβαλε η ομάδα. Αλλά εντάξει, όλα αυτά, παιδιά, είναι σχετικά. Ξέρετε πώς είναι το πρωτάθλημα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ καλό, έχει όμως μερικούς παίκτες που είναι άπειροι, παιδιά που δεν αντέχουν, πιστεύω, στην πίεση. Έχει όμως 6-7 παίκτες που είναι πολύ καλοί και μπορούν αυτοί να βοηθήσουν τα άλλα τα παιδιά. Υπάρχει ένα ρόστερ καλό, αλλά μην ξεχνάτε ότι το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Έτσι, υπάρχει κύπελο, οι αγώνες είναι πολλοί. Έτσι, χρειάζεται να έχεις και βάθος για να μπορείς να τα απεξέλθεις και να είσαι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Έτσι, εμείς εκεί κάπου λίγο δεν είμαστε τόσο έτοιμοι, δεν έχουμε βάθος, δεν έχουμε πάγκο όπως χρειάζεται στις ομάδες. Έτσι, είναι παιδιά που έπαιζαν β' τοπικό. Έτσι, και κοιτάμε με τη δουλειά να μπορέσουμε να περάσουμε τη φιλοσοφία αυτό που θέλει ο προπονητής. Έτσι, και να περάσει τη φιλοσοφία και στα άλλα τα παιδιά, πέρα από αυτούς που είναι οι έμπεροι, στους μικρούς, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν και να μπορέσουμε αυτό που έβαλε στόχο η ομάδα να κάνει τον πρωταθλητισμό. Αλλά δεν γίνεται μόνο ο πρωταθλητισμός έτσι. Θέλουν και άλλα πράγματα οι ομάδες για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στον πρωταθλητισμό. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι και άλλες καλές ομάδες. Έτσι. Συμφωνώ. Νομίζω ότι φέτος είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας του Ρεθύμνου. Όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι ένα επαρχιακό, ας το πω εγώ έτσι, πρωτάθλημα με ομάδες πάρα πολλές από τα χωριά. Δεν υπάρχει ουσιαστικά μια ομάδα της πόλης. Λείπουν ομάδες και από τη Σοχώρα και από τα Μεσίρια, ας το πούμε έτσι, είναι η μοναδική ομάδα, η Δόξα Πλατανέ Πόλεως. Μετά είναι από το Τσιπόπουλο και πιο μακρινά. Και νομίζω είναι λίγο ιδιότροπο, με την καλή έννοια, όπως είπατε και εσείς, ότι στα χωριά όλοι παίζουν για το πρεστίζ, παίζουν για το χωριό τους. Και πόσο εύκολο ή παύλα δύσκολο είναι να αντιμετωπίσετε τέτοιες ομάδες, συν ότι υπάρχουν ομάδες, όπως είπατε, 2-3 μάλιστα, συν και εσάς, που έχουν υψηλούς στόχους και είναι από τέτοια δυνατά, έτσι, χωριά ή ομάδες που έχουν τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστήσει. Ναι, αυτό κοιτάμε και εμείς στην ομάδα. Αυτό προσπαθώ και εγώ σαν προπονητής. Όσο μπορούμε, όσο μπορούν και τα παιδιά, δεν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και δουλειές, υπάρχουν παιδιά μερικές φορές που δεν μπορούν να έρθουν στις προπόνησεις. Ο πρωταθλητισμός θέλει να είσαι μέσα στο γήπεδο. Έτσι, από προπόνησεις ξεκινάς, πόσες προπόνησεις θα κάνεις, μέχρι να φτάσεις να είσαι στον αγώνα για να είσαι εντάξει, για να μπορεί και ο προπονητής να δουλέψει και να δει αυτά που θέλει. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα σε όλες τις ομάδες. Έτσι, τα παιδιά είναι ορισμένα παιδιά που δουλεύουν και αργούν, μερικές φορές δεν έχουν την προπόνηση. Έτσι, μπορεί να έχεις βγάλει ένα πρόγραμμα άλλο και μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι, και αυτό χτυπάει λογικά σίγουρα και στην ομάδα στο σύνολο. Όπως και εμείς έχουμε ένα παραπάνω που δεν έχουμε γήπεδο και κάνουμε, αντί να κάνουμε την ώρα που παίζουμε το πρωτάθλημα, κάνουμε 9 ώρα το βράδυ. Έτσι. Και αυτό είναι για τους παίκτες ένα μειονέκτημα. Ναι. Έτσι, κοιτάμε όσο μπορούμε να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Έτσι, είμαστε τώρα κι εμείς, ήμασταν 5 βαθμούς πίσω,
πλησιάζαμε κι εμείς στους 3 βαθμούς και στους 2 από την κορυφή. Και θα ήθελα το σχόλιο σου, coach, πάνω σε αυτό. Έχουν γίνει 6 αγωνιστικές. Ποιο είναι έτσι το πρωτοσχόλιο μετά από... Έχεις αντιμετωπίσει και εσύ δυνατές και καλές ομάδες. Έχεις αντιμετωπίσει ομάδες που ίσως να έχουν ανέβει από άλλη κατηγορία ή να μην θεωρούνται δυνατές, αλλά άμα δεν προσέχεις θα την πληρώσεις, όπως είπες και εσύ σωστά. Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα μετά τις πρώτες 6 αγωνιστικές? Όπως δείχνει αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, έτσι, είναι οι 3 ομάδες αυτές, το Μελιδόνι, τα Ζωνιανά και εμείς, οποίοι θα το κοιτάξουμε να το παλέψουμε, έτσι, το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι και άλλες ομάδες από κάτω, πιστεύω το Γεράνι, τα Σελιά, π.χ. μια ομάδα έκπληξη, έτσι, οποίοι θέλουν προσοχή, θέλουν πάνε, δεν ξέρω τώρα αν οι ομάδες έχουν βάλει στόχο το πρωτάθλημα, οποίο πρέπει να κοιτάς όσο μπορείς, χωρίς καμία ομάδα να αφήνεις έξω, έτσι. Αλλά πιστεύω για πρωτάθλημα, πιστεύω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, εμείς σε 3. Ναι. Έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος εκεί, να δούμε ποια ομάδα θα είναι η καλύτερη να πάει να κόψει το νήμα. Αλλά θα πιστεύω ότι το πρωτάθλημα το κρίνουν οι μικρές ομάδες. Ναι. Και όχι τα μεταξύ σας παιχνίδια, εννοείται. Όχι τα μεταξύ μας παιχνίδια. Σίγουρα πιστεύω ότι και εμείς και οι άλλες ομάδες μπορούν να κάνουν γκέλα οπουδήποτε. Η ομάδα της Ασυγωνιάς και ο κότς Βασιλείου, περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, φτάνει και είναι 2 βαθμούς από την κορυφή, 1 βαθμό από την κορυφή, είναι μπροστά, ανάλογα πώς εξελιχθεί το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα. Τι είναι αυτό που θα ήθελε ο κότς για να συνεχίσει το δεύτερο γύρο και όντως να πει ότι, είπες πριν ότι δεν υπάρχει βάθος, θα κάνει την κίνηση παραπάνω φυσικά, αν βρίσκεται κοντά στην κορυφή? Φυσικά από τώρα κοιτάμε να κάνουμε κινήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι φύγαν ορισμένα παιδιά από εμάς, έτσι. Ναι. Και κοιτάμε όσο μπορούμε την ομάδα να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς αυτές τις 2-3 μεταγραφές που θέλουμε για να είμαστε εκεί κοντά για να το παλέψουμε. Έτσι, σίγουρα υπάρχουν, έχουμε κάποιες συνομιλίες με ορισμένους ποδοσφαιριστές, να μπορέσουμε να το συντάξουμε στην ομάδα μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή να κοιτάξουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση και να τερματίσουμε πρώτη. Έτσι, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε μεταγραφές. Ψάχνουμε. Έτσι, να δούμε, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, όλοι ναι, οι παίκτες έχουν σχεδόν κλείσει. Κάτι έχουμε στο νου μας, κοιτάμε, έτσι, και αν έρθει ήρθε, αν δεν έρθει θα κοιτάξουμε όπως είμαστε, να κοιτάξουμε να το παλέψουμε, το πρωτάθλημα, ναι, για να μπορέσουμε να τερματίσουμε πρώτοι. Coach, επειδή είσαι αρκετά έμπειρος και στις παραπάνω κατηγορίες, η Ασυγωνιά έχει ένα στόχο, το πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς να πούμε από τώρα για το τι θα γίνει στο τέλος, αλλά γνωρίζετε και για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το περιφερειακό όπως ήταν παλιά ή το τοπικό που έχει γίνει τώρα κριτικός όμιλος. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό το κομμάτι, να μπορείς να πρωταγωνιστήσεις και να πας σε ένα τέτοιο όμιλο, και θα ήθελα και το σχόλιο σας γενικότερα για το κριτικό όμιλο φέτος, αν και έχετε παρακολουθήσει. Είναι ένας όμιλος δύσκολος, με καλές από ό,τι δείχνει τώρα τα πρώτα παιχνίδια. Έτσι, καλές ομάδες που τις περίμενες να είναι, έτσι, π.χ. του ΣΥΝΚΑ, μάθαινα ότι, ξέρεις, είναι μια ομάδα, δεν έχει παίχτες, ναι, πάει προς διάλυση και βλέπω ότι έχει 3-3. Έτσι. Είναι ομάδες, αλλά μου κάνει και ο Ρυθμιακός σαν ομάδα είναι πολύ καλή. Έτσι. Και ο Αστέρας, τώρα ο Άρης είναι λίγο αδύνατος από ό,τι δείχνει τα αποτελέσματα. Ναι. Έτσι, για να μπορέσει να το παλέψει να μείνει στην κατηγορία, γιατί παίρνει πολλές ομάδες, παίρνει 7 ομάδες, παίρνουν... Ακόμα δεν έχει βγει απόβαση, αλλά κάπου εκεί το πάνε. Ναι, για να το... Αλλά πιστεύω 6-7. Ότι εγώ προσωπικά θέλω να μείνουν και οι 3 ομάδες εδώ. Εννοείται. Έτσι, δεν το συζητάω. Γιατί κάνουν καλή προσοχή, και ο Αστέρας είναι μια ομάδα που έχει και αυτή έμπειρος παίκτης, αλλά πιστεύω το καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή από το μοδίκι που παίξαμε και Κύπελλο είναι ο Ρυθμιακός. Ναι. Και βλέπουμε και άλλες ομάδες που έχουν ρόλο, όπως είναι ο Ερόδοτος, έτσι. Μια ομάδα πολύ καλή. Βλέπουμε ότι ο Αστέρας πήγε μέσα στο γύρο, θα πήρε διπλό. Προχτές έχασε άνετα, ξέρω εγώ, 4-0. Βλέπετε, δεν υπάρχει... Αμφίροπα μάτς. Ναι, όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Ο πρώτος μπορεί να χάσει από τον τελευταίο, όπως είναι και το δικό μας το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Απλώς είναι καλύτερος η ποιότητα όσο πας κατηγορία πιο πάνω, έτσι, σε παίκτες. Αλλάζει η δουλειά, αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επιστρέψαμε
για τα καλά, ας πούμε, στο περιφερειακό πρωτάθλημα. Και αφού βλέπω ένα τέτοιο τοπικό εμάς φέτος με ομάδες από χωριά έτσι δυνατές, νομίζω και σε εσάς και στους περισσότερους θυμίζει το παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα. Αν ανέβουν τέτοιες ομάδες ακριβώς στη Δέλτα Εθνική, όπως βλέπαν παλιά Κρουσόνα, Σίτες, τέτοιες ομάδες. Ναι. Και εδώ η ασυγωνιά που είχε κάνει περιφερειακό πρωτάθλημα. Οπότε, κατά τη γνώμη σας, θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο δυνατό σκληρό πρωτάθλημα? Εγώ έτσι πιστεύω, για μένα πρέπει να υπάρχει και η Δέλτα Εθνική. Ναι. Για να μπορούν και να βγαίνουν παίχτες και να πληρώνουν τις ομάδες αυτές που ανεβαίνουν κατηγορία παραπάνω. Για να υπάρχει, γιατί το ρυθμιωτικό ποδόσφαιρο, οπότε δείχνει ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν παίχτες. Έτσι, και μπορούν οι ομάδες να στηρίζονται σε αυτά τα παιδιά. Το μόνο πρόβλημα, τα έχουμε ξαναπεί, έτσι, είναι τα παιδιά τα οποία έχουν τις δουλειές τους και αφήνουν λίγο σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο. Για μένα υπάρχουν παίκτες εδώ που μπορούν να πλησιάζουν τις ομάδες και να υπάρχουν ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνική και άλλες, να είναι και άλλες στην κατηγορία αυτή. Με παίκτες δικούς τους. Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έτσι, αλλά θέλει δουλειά και θέλει να μπορέσουν οι παίκτες να βρίσκονται στο γήπεδο. Αυτό που βλέπω τόσα χρόνια που είμαι εδώ. Έτσι, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν παίκτες και μπορεί το ρυθμιωτικό ποδόσφαιρο να πάει πολύ καλά και πιο πάνω. Και να έχει, όπως είναι η επισκοπή στη Β' Εθνική, να βγάλει και άλλες ομάδες και να υπάρχουν και άλλες από κάτω στη ΓΑΜΑ. Έτσι. Και να μπορούν να προωθήσουν παιδιά δικά τους από εδώ, γιατί μπορούν, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν παίκτες καλοί για μένα. Και όπως το είπες, κότς, νομίζω και εσύ όσα χρόνια είμαι εδώ, νομίζω ότι σταθερά αυτή τη στιγμή, σαν αριθμιώτη προπονητή, σε θεωρούμε έτσι. Είσαι εδώ, δεν. Αντιμετωπίζεις πια την κατάσταση και τις ομάδες, έχεις αρκετούς γνώριμους πια, γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα και για τις κατηγορίες. Φυσικά έχω γνώριμους, φίλους έχω εδώ, τα πάντα έχω παίξει εδώ. Έτσι, πήραμε απόφαση με την οικογένειά μου να κατέβω εδώ να μείνω, γιατί μου αρέσει και στην οικογένειά μου. Δουλεύει η γυναίκα μου, είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά, έτσι. Είναι η κόρη μου, είμαστε, δηλαδή, πώς να σου πω, είμαστε μια οικογένεια και το ποδόσφαιρο, το ρυθμό το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Έτσι. Και προσπαθώ, μου αρέσει εδώ. Να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου όσο θα είμαστε, να είμαστε καλά, να μας έχει ο Θεός όλο τον κόσμο. Έτσι, να μπορέσουμε κι εγώ με τις γνώσεις μου και ορισμένα πράγματα που ξέρω να προσφέρω στο ποδόσφαιρο εδώ. Ωραία. Και μετά από ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, νομίζω σε φέραμε και σε ωραία στιγμή. Είχε άνευ αγώνας 3-0, γιατί οι άλλοι προπονητές έρχονται από ήττα και τους ρωτάω για το Σαββατοκύριακο και είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, εσύ έρχεσαι μετά από παιχνίδι άνευ αγώνας να σχολιάσει την επόμενη αγωνιστική με μια ομάδα βέβαια που είναι. Νεανική ομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό σερί να ξεκινήσει και με αυτό το ρεπό. Η ασυγωνιά να είναι κοντά στην κορυφή. Σίγουρα θέλει προσοχή, ναι. Καμία ομάδα δεν πρέπει να υποτιμάς. Έτσι, δεν φοβόμαστε καμία ομάδα, σέβομαστε τους πάντες και πρέπει να πεις σίγουρα από την αρχή να καθαρίζεις αυτά τα παιχνίδια, γιατί όσο δεν βάζεις γκολ, τόσο παίρνει ο αντίπαλος πάνω του. Σωστό. Έτσι, όπως πάθαμε και με εμείς μέσα στην έδρα μας με τα σελιά. Έτσι, θέλει προσοχή για μένα όλα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει παιχνίδι να λες ότι παίζουμε και οι Αρμένοι είναι τελευταίοι, έχουν 3 βαθμούς. Δεν λέει τίποτα αυτό. Καθένας θα μπει μέσα και πιστεύει ότι μπορεί να σε κερδίσει. Αν εσύ λίγο δεν είσαι καλά, μπορεί να χάσεις άνετα. Και καμιά φορά θέλεις να κερδίσεις πάντα τον πρώτο, πολύ πιο. Κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις τον πρώτο. Σίγουρα όλοι θέλουν, ναι. Έτσι, και το δείχνουν δηλαδή με τις ομάδες που έχουν παίξει μέχρι τώρα. Έτσι, όλες οι ομάδες θέλουν να σε κερδίσουν. Και καλά κάνουν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εννοείται. Ωραία, coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε υγεία, όπως είπες και εσύ, το πιο σημαντικό νομίζω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και καλή επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει και εσείς για τη φετινή χρονιά. Όλος ο κόσμος να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, coach, ευχαριστούμε. Καλή νύχτα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ.